Τελευταίο διάστημα ακούμε για περιστατικά βίας. Έχεις βιώσει κάποιο αντίστοιχο περιστατικό ή τουλάχιστον έχεις δουλέψει με κάποιον θεατράνθρωπο που τον έχουν καταγγείλει? Έχω δουλέψει, ναι. Έχω βιώσει στο επαγγελματικό κομμάτι υποτίμηση μόνο επειδή είμαι γυναίκα. Ή για την εξωτερική μου εμφάνιση και τα λοιπά. Θυμάμαι συγκεκριμένα να φεύγω από γύρισμα σε παλαιότερη μου συνεργασία και να κάθομαι στο αυτοκίνητο να κλαίω, να λέω εντάξει, πώς είναι να το διαχειριστείς το πράγμα. Δεν έχω υποστεί ούτε σεξουαλική, ούτε παρενόχληση, οτιδήποτε, αλλά ήταν ο τρόπος, τα σχόλια, η υποτίμηση τόσο έντονη που κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει το πράγμα. Πώς όμως το αντιμετώπισες? Έκατσα στο αυτοκίνητο, έκλαια και την ώρα, θα πήρα μια ανάσα, σου είπα θα πάει πίσω και θα τον αντιμετωπίσεις αυτόν τον άνθρωπο. Τι σου είπε? Όταν απάντησα δηλαδή πλέον στους χαρακτηρισμούς ή στα σεξιστικά σχόλια και χιούμορ κτλ, πλέον δεν μου είχε ξαναπεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάτι. Όμως ξέρεις κάτι, εγώ εκείνη τη στιγμή ήβρα, ας πούμε, τη δύναμη, γιατί δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, δεν μπορούσα να απαντήσω, δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω, και ήβρα τη δύναμη και έκανα το. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις, να απαντήσεις, και επειδή σε προσωπικό επίπεδο έχω υποστεί κακοποίηση και ψυχολογική και σωματική, και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μιλήσεις και να βρεις ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς στην Κύπρο για να μιλήσεις. Που υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες και καμία φορά νιώθεις ότι χτυπάς την πόρτα, αλλά δεν βρίσκεις την ανάλογη ανταπόκριση. Άρα μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να μιλήσει, να βγει προς τα έξω, να πει οτιδήποτε. Γι' αυτό τούτη η ερώτηση, το γιατί τώρα. Γιατί έπρεπε να γίνει τώρα. Γιατί ίσως τώρα, ας πούμε, η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί, να αφουγκραστεί και εν τέλει να απλώσει το χέρι σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πριν δεν θα μπορούσες να το κάνεις το πράγμα. Και αλήθεια δεν έχει κανένας το δικαίωμα να σου κάνει το πράγμα. Γι' αυτόν υποστηρίζω όλους όσους βγαίνουν και εύχομαι να βγουν να μιλήσουν κι άλλοι. Εγώ βρήκα τη δύναμη μετά από αρκετή, ας πούμε, εσωτερική μπάλη με τον εαυτό μου και τα λοιπά, να αποβάλω και τις τύψεις και τις ενοχές και τα πάντα και να αποταθώ εκεί που πρέπει να αποταθώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μίλησες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Με αυτό βεβαίως θα βοηθήσεις και άλλα άτομα που φοβούνται να κάνουν την αρχή. Μόνο σου δεν μπορείς να σηκώσεις το βάρος. Άρα χρειάζεται να ζητήσεις βοήθεια. Ευτυχώς υπάρχουν άτομα που εντζαμέ και μπορούν να βοηθήσουν. Φτάνει απλά να βρεις τη δύναμη να ζητήσεις τη βοήθεια. Όταν τη ζητήσεις, μετά όλα. Εσύ την είχες ζητήσει ή είδες αυτό τον ντόμινο καταγγελιών που είχε γίνει και είπες ήρθε η ώρα? Βρέθηκαν ίσως τα κατάλληλα άτομα να με, ας το πούμε, να με σπρώξουν στους αρμόδιους φορείς και τζαμέ που έπρεπε να πάω για να ζητήσω βοήθεια. Θεωρείς ότι εάν ανατρέξουμε έτσι στο παρελθόν θα άλλαζες κάτι στην πορεία σου?